centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και ήταν καλό το τρίμερο, όντως. Καλό ήταν το τρίμερο, κούραση βέβαια πάρα πολύ, αλλά ναι, δεν πειράζει. Όταν πηγαίνουν όλα καλά, ξεχνάς και την κούραση, τα ξεχνάς όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά, γιατί έγινε πάρα πολλής λόγος για την επίσκεψη αυτή του κύριου Αυγενάκη εδώ στο ράλι. Και πολύ καλά λόγια και ο ένας για τον άλλον, όπως ακούσαμε νωρίτερα και σε κάποια αποσπάσματα των δηλώσεων. Ναι, τουλάχιστον από την πλευρά μου έχω μάθει πάντα, ναι, να είμαι ευγνώμων και απόλυτα ειλικρινής, καταθέτοντας πάντα από καρδιάς ευχαριστίες σε όσους ανταποκρίνονται και όσους διαπιστώνουν την ουσιαστική δουλειά που γίνεται εδώ στο Δήμο, έτσι. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνω ως δήμαρχος απέναντι σε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον Υπουργό Αθλητισμού, που επισκέπτεται και είναι δύο ολόκληρες ημέρες για να δει ο ίδιος από κοντά αυτή τη διοργάνωση, όντας ιδιαίτερα γνώστης του συγκεκριμένου χώρου, έτσι, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας πρόσφατο γεγονός την κατάκτηση της διοργάνωσης του Ράλι Ακρόπολης, του εθνικού μας αγώνα, στο WRC, το οποίο απήχε εδώ και τα 8 τελευταία χρόνια, και ήρθε ως επιστέγασμα και ο αγώνας του Rally Offroad, με διοργάνωση φέτος, μια και πέρυσι δεν μπορέσαμε λόγω COVID, στην πόλη του Άργους Οριστικού, με μεγάλες προοπτικές που από ό,τι διαφάνηκε λόγω και της άψογης οργάνωσης και του πραγματικού ενδιαφέροντος τόσο του ιδίου αλλά όσο και της κυβέρνησης, τουλάχιστον αυτό μεταφέρθηκε έτσι, και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, και όλων των υπολείπων τοπικών φορέων, ο αγώνας αυτός να πάρει την έγκλη που του αξίζει και να αποτελέσει τον δεύτερο εθνικό αγώνα που θα εκπροσωπεί τη χώρα μας μαζί με το Ακρόπολης στο διεθνές καλεντάρι. Πραγματικά, και όσοι βρέθηκαν ή είδαν κάποια πράγματα και από τις ειδικές, υπερειδική επίσης, τρομερή η διαδρομή, όσοι βρέθηκαν και κάπου στα χωριά, σε χωμάτινο πάντα περιβάλλον, νομίζω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα. Και μακάρι να το δούμε και με μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως υποσχέθηκε ο κύριος Αυγενάκης. Όταν λέμε μόνιμες εγκαταστάσεις, τι ακριβώς εννοούμε εκεί? Εννοούμε ότι όλα αυτά που τώρα, δηλαδή ο τεχνικός έλεγχος, οι τεχνικοί έφοροι, οι αγωνοδίκες, ο αλυτάρχης του αγώνα, οι κριτές, οι παρατηρητές εκτός Ελλάδος αλλά και Ελλάδος, που βρισκόταν σήμερα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, απλά με τις προκατασκευασμένες θέσεις, με όλα αυτά που χρησιμοποιούμε και στην Ευρωπανίγερα, απλά έγιναν και κάποιες επιπλέον κατασκευές για να είναι διακριτή η χώρη σαν δωμάτια, ναι, ναι, μέσα, να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος προκατασκευασμένος, δηλαδή να είναι κάποια γραφεία τύπου ISOBOX. Μάλιστα. Για να γίνουμε πιο δεν μιλάμε δηλαδή Sony και καλά ότι θα πρέπει να είναι με κατασκευή με μπετόνι, τούβλο ή οτιδήποτε κάποιο άλλο δομικό υλικό. Θα δούμε το πώς θα είναι αυτό. Και βέβαια το επόμενο, το οποίο θα έχει άμεση σχέση με όλο αυτό, κάποιες τροποποιήσεις στο κομμάτι του service park, του χώρου δηλαδή της Εμπορουπανήγυρης, έτσι ώστε να τηρεί προδιαγραφές FIA. Ναι. Γιατί όταν ο αγώνας με το καλό ανακοινωθεί γύρω στον Οκτώβριο ότι θα μπει στο διεθνές καλεντάρι, πλέον
παίζουμε σε άλλα επίπεδα. Πάμε από την τρίτη εθνική, πάμε κατευθείαν Champions League. Για να το παραλληλήσω αυτό θα λίγο το ξέρουμε, με το ποδόσφαιρο. Αυτό θα το ξέρουμε πότε? Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Όταν θα έχει κριθεί και η έκθεση που γίνεται στα... Πάντως τα πρώτα μηνύματα ίσως τα παίρνουμε. Αυτοί που θα κάνουν τις εκθέσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο, έχουμε συζητήσει και πλέον το έχουν πει και δημόσια, και ο Σουηδός παρατηρητής και ο Ιταλός παρατηρητής και οι δύο Έλληνες παρατηρητές το δήλωσαν και δημόσια ότι θα κάνουν θετική εισήγηση, και μάλιστα αυτό που δήλωσαν οι πάντες πλέον αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι, και αυτό ήταν που μας συγκίνησε, ότι κάνουμε αγώνες. Ήταν κάποιοι οι οποίοι λένε εγώ κάνω αγώνες 30 χρόνια, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, τέτοιο Park Fermé με τέτοιες ανέσεις, τέτοια οργάνωση και τέτοια εξυπηρετικότητα δεν έχουμε συναντήσει πουθενά. Και αυτό από τη μια μας ικανοποιεί, αλλά από την άλλη μας δεσμεύει, γιατί έχουμε, αναλαμβάνουμε πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις που θα πρέπει και εκεί να τα απεξέλθουμε και να είμαστε απόλυτα εντάξει σε έναν τόσο μεγάλο θεσμό. Ο κόσμος του Άργους πώς το υποδέχθηκε όλο αυτό όταν το ζήσε πια? Γιατί? Γιατί να θυμίσω κάτι σε αυτό το σημείο. Το 2019, παραδείγματος χάρη, το ίδιο ράλι ήταν εδώ στην πόλη της Καστοριάς. Τότε λοιπόν από τα ρεπορτάζ εκείνης εποχής θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχαν σωρία καταγγελιών στην αστυνομία για τον θόρυβο και τον ήχο, μέχρι και για τη σκόνη στις γύρω-γύρω μπουγάδες. Θέλω να πω ότι με αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, δεν ξέρω πόσο θα ευνοούσε και την συνέχεια αυτή τη υπόθεση. Εδώ δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκεί. Ίσα-ίσα που ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ, παρότι είχαμε συνθήκες COVID και δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα στο χώρο, στον περιφραγμένο χώρο του Service Park. Αντιθέτως, γύρω-γύρω ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, υπήρχε πλήθος κόσμου τόσο εκεί όσο και στην υπερηδική, και το πολύ χαρμόσυνο μήνυμα ήταν ότι η πλειονότητα ήταν παιδιά. Και μάλιστα όταν έμαθα, κακώς βέβαια από τη μια αλλά από την άλλη είναι η προοπτική του μέλλοντος, ότι κάποια μέρα λέει τα παιδιά την κοπάνησαν, έκαναν κοπάνα το σχολείο. Το ακούσαμε νωρίτερα στα πόδια. Για να πάνε να δουν έξω από το χώρο του Service Park όλη αυτή τη διοργάνωση. Όταν βλέπεις τέτοιου είδους δράσεις και λες ότι αυτή η κουλτούρα πλέον μπαίνει και στα μικρά παιδιά, αυτό έχει προοπτική. Όχι μόνο ως διοργάνωση, αλλά με προοπτική ότι κάποια στιγμή όλο και περισσότερος κόσμος θα μπει, θα έχουμε ένα φυτώριο και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε όσο το δυνατόν πιο μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων ανθρώπων με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Καθετοποιημένα και με βάση και αυτά που δήλωσε και ο Υπουργός, που αυτά γράφουν τα στατιστικά στοιχεία, ότι χώρες που είναι ευαισθητοποιημένες και δραστηριοποιούνται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα. Mm. Γιατί υπάρχει άλλη κουλτούρα και παιδεία. Και παιδεία. Και σεβασμό στο τιμόνι που κρατάς. Ακριβώς. Τώρα, πάντα μεγάλες διοργανώσεις σκεφτόμαστε και για το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Εδώ ίσως να υπήρξαν ορισμένα θέματα, γιατί άκουσα και ορισμένους ανθρώπους της εστίασης κυρίως, επειδή έψιναν για αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν, το είχαμε πει και πριν, ζητήσαμε από όλα τα καταστήματα εστίασης να μας δώσει ο καθένας το τι ακριβώς προσφέρει με μία μέση τιμή. Όλη αυτή η πληροφορία έφτασε προς τους αγωνιζόμενους, ναι, και όχι μόνο τους εμπλεκόμενους. Μιλάμε για πάνω από 500 άτομα. Αυτός ήταν ο αριθμός. Φυσικά και δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε σίγουρα, τον καθένα. Σίγουρα. Ή αυτό που ακούσαμε ότι έψιναν. Μία ομάδα ήταν η οποία έψινε. Οι περισσότερες λειτουργήσαν με delivery. Και φανταστείτε ότι είχαμε μέτρα COVID, έτσι. Ναι. Γιατί αν δεν ίσχυαν τα μέτρα COVID και ήταν όλα ανοιχτά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα θα είχε ανοίξει πολύ περισσότερο.
Όντως υπήρχε θέμα στη διαδικασία, γιατί ό,τι πακέτα ερχόταν τη Λίβερ έπρεπε να παραδοθούν στην πύλη και από την πύλη να πάνε να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Ευελπιστούμε όμως ότι του χρόνου αυτά τα δεν θα υπάρχουν. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ίσως θα ήθελαν να δώσουν και ένα φυλάδο και δεν μπορούσαν να μπουν καν στο χώρο λόγω των μέτρων. Δεν ήταν τέτοιο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε για φυλάδια, αυτά έφτασαν όλα στους ενδιαφερόμενους. Πιστέψτε με και σας το λέω υπεύθυνα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν με το καλό ο αγώνας πάει σε άλλο επίπεδο, οι συμμετοχές θα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Γιατί ξέρετε τι εισπράξαμε χθες αμέσως μετά την απονομή, όταν χαιρετούσαμε πλέον τους αγωνιζόμενους, ότι εμείς θα ξανάρθουμε και θα φέρουμε και φίλους, γιατί αυτά που μας προσφέρατε τόσα χρόνια δεν μας τα προσέφερε κανείς. Είτε αυτοί ήταν Ιταλοί, είτε ήταν Γάλλοι, είτε ήταν από το Ισραήλ, είτε ήταν από την Ελβετία, είτε ήταν από τη Βουλγαρία, είτε ήταν από την Τουρκία. Δεν υπήρξε κανένας, και θα σας πω εδώ το εξής απλό. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κύριος Βαβλιάρας, παρότι η απονομή χθες ήταν στις 4, ήρθε και από τις 3. Μάλιστα. Και πήγε μαζί με τους συμβούλους του και μίλησε με όλες τις ομάδες, με όλες. Όταν ήρθε λοιπόν γύρω στις 4 παρά εκεί στο χώρο που θα γινόταν η απονομή, μου λέει μπράβο, όχι απλά δεν βρέθηκε κάποιος να μας θέσει το παραμικρό παράπονο, παρά όλοι μας είπαν χίλια μπράβο στη διοργάνωση. Χίλια μπράβο για αυτόν τον χώρο που ετοιμάσατε κατάλληλα να υποδεχθεί αυτή την οργάνωση του αγώνα. Και θεωρούμε πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις. Όπως κάναμε, όπως ξεκινήσαμε και υπάρχει με την Εμποροπανήγυρη, και κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια γράφαμε τι μικροπροβλήματα προέκυπταν την επόμενη χρονιά, βελτιώνονταν και ξαναβελτιώνονταν και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Το ίδιο ευελπιστούμε ότι θα γίνει και με αυτή τη διοργάνωση. Έρχονται μηνύματα εδώ. Μπήκαν οι βάσιλοι του. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε διπλάσιους επισκέπτες. Έρχονται και τέτοιου είδους μηνύματα εδώ. Πρέπει να το τονίσουμε. Εδώ αυτό πρέπει να πω, Χρήστο, το εξής απλό. Ναι. Αυτό δεν γίνεται για το Άργος οριστικό. Γίνεται για τον ομό γενικότερα. Μα δεν ήταν μόνο στο Πολύ Άργος. Απλά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει υποδομή στο Άργος οριστικό για να υποδεχθεί με ξενοδοχεία τέτοιον αριθμό. Όλα τα ξενοδοχεία στην Καστοριά ήταν γεμάτα. Άρα όλοι αυτοί που ήταν στα ξενοδοχεία σαφώς πήγαν και στην Καστοριά, σαφώς πήγαν και αλλού και ψώνισαν και έφαγαν και ήπιαν. Το ξέρω από φίλους. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε μια εξωστρέφεια και εισρωή ξένου χρήματος. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Το να ανακυκλώνουμε τα ελάχιστα χρήματα που παράγονται στο νομό και να αλλάζουν χέρια από επαγγελματία σε επαγγελματία δεν έχει νόημα, γιατί έτσι δεν έχουμε ανάπτυξη, γιατί δεν έχουμε εισρωή νέου χρήματος. Ενώ έτσι έχουμε μόνο εισρωή. Και μάλιστα από, όχι απλά από εγχώριο, αλλά έξω από την περιφέρειά μας, αλλά κυρίως από χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Οι οποίοι μάλιστα απλόχερα έδωσαν ό,τι έδωσαν. Τώρα, ήρθαν και οι πολιτικοί παράγοντες. Ήρθε ο κ. Τζικαλάκης, κύριε Αντωνίου, κομματικά στελέχη, ο κ. Κασαπίδης, που μάλιστα μάθαμε ότι είπε πολύ κολακευτικά επίσης λόγια κάποια στιγμή. Δεν τα είπε στο μικρόφωνο, αλλά τα είπε, από ό,τι μάθαμε τουλάχιστον, για την όλη διοργάνωση και για την προσπάθειά σας εκεί. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που δεν ήρθαν εκεί. Είχαμε και κάποιες απουσίες. Με αυτά ασχοληθήκατε καθόλου? Όχι. Και να είμαστε ξεκάθαροι, έχω μιλήσει με όλους με όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να ξέρει και ο κόσμος δημόσια, το καθαρά θέμα της οργάνωσης δεν ασχολήθηκε ο Δήμος καθόλου. Και εμείς, να καταλάβατε, προσκεκλημένοι της οργάνωσης ήμασταν. Αυτό που αφορούσε το Δήμο ήταν η οργάνωση του Service Park, το διαδικαστικό του αγώνα, το διαδικαστικό
της έναρξης του διαδικαστικού της απονομής και της λήξης ήταν καθαρά της οργανωτικής ομάδας μεταξύ των σωματείων και της ΣΟΜΑΕ. Μάλιστα. Και της συνεννόησης από εκεί και πέρα που είχε γίνει με το γραφείο του Υπουργού. Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Όπως επίσης άκουσα χθες ότι υπάρχει νόμος, λέει, που εντάξει, λέει, το Άργος μία χρονιά, λέει, φέτος και μία χρονιά του χρόνου, δύο χρόνια, λέει, παραπάνω δεν μπορεί, μετά θα φύγει να πάει αλλού. Είναι απόψεις που δυστυχώς σε δύσκολες εποχές διαχέονται πολύ εύκολα. Είναι όμως, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι φουστήρες είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να τα κυκλοφορήσουν. Γιατί εδώ λέμε στην περιοχή να βρούμε κάτι για να φέρουμε ξένο κόσμο. Και μόλις το πραγματοποιούμε και το φτάνουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πάνε να τους σαμποτάρουν. Αυτό είναι λυπηρό. Και δεν θα μπω όμως κι εγώ σε αυτή τη λογική, γιατί δεν είμαι αυτής της θεωρίας. Έχω μάθει πάντα ό,τι κάνω να το κάνω στον τελειότερο βαθμό. Γι' αυτό έχει και αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο για τις εκδηλώσεις. Το κάνουμε και με τα έργα στο Δήμο και με όλες τις υπόλοιπες... με ό,τι υπόλοιπο εμπλέκεται ο Δήμος, αυτό κάνουμε και τώρα. Και αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Έτσι ώστε αυτό να μείνει θεσμός και να είναι ολοκληρωμένος θεσμός. Και τι εννοώ? Όχι μόνο μόνιμες εγκαταστάσεις για αυτόν τον αγώνα για το Service Park, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις του Δήμου, αλλά και μία μόνιμη πίστα για αντίστοιχα αυτοκίνητα rally off-road, που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και γενικότερα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, θα δούμε σε ποιο χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει σημείο αναφοράς και ταύτιση με την πόλη του Άργους Οριστικού και την περιοχή μας γενικότερα. Όποιος λοιπόν θα θέλει να δραστηριοποιηθεί, θα έρχεται εδώ, είτε για να προπονηθεί στην πίστα, είτε για να γίνονται μικρότερες εμβέλειες αγώνες στην πίστα και να γίνεται το κορυφαίο γεγονός μία φορά το χρόνο, εδώ όπως έγινε και φέτος. Άρα λοιπόν βάζετε στόχο και τη μόνιμη πίστα? Βεβαίως. Μάλιστα. Και ήδη το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό με τον Υπουργό. Υπάρχει κάποιος χώρος, κάποιο μέρος που ήδη υπάρχουν το έχετε? Υπάρχουν 2-3 χώροι με βάση τις προδιαγραφές. Ήδη είμαστε σε επαφή με 2 ιταλικές ομάδες. Μία τη Rally Art, λέω και ονόματα, δεν έχω κάτι κρυφό. Η Rally Art είναι η μεγαλύτερη αγωνιστική ομάδα στον κόσμο. Εδώ είχε 120 άτομα. Τεχνικοί, γιατροί, οδηγοί, συνοδηγοί. Όλοι οι υπόλοιποι, το λοιπό προσωπικό, να μας καταθέσουν την άποψή τους, να μας πούν τη γνώμη τους, για να δούμε τελικά πού θα ήταν ο ιδανικότερος χώρος, αλλά και πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η υποδομή με προδιαγραφές, όχι αυτής της λογικής που κυριαρχούσε μέχρι τώρα στη χώρα μας. Έλα μωρέ, θα κάνουμε μια πίστα έτσι να περνάει η ώρα, να πηγαίνουμε ένα Σαββατοκύριακο να κάνουμε την κοινό στην πλάκα μας και ως εκεί. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε σωστό, για να υπάρχει εξωστρέφεια και να μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να το προβάλλουμε προς τα έξω, για να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο εμπλεκόμενο με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καλλιεργώντας πλέον τον μηχανοκίνητο αθλητισμό καθετοποιημένα από τα παιδιά μέχρι τους επαγγελματίες. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι, αλλά νομίζω πάνω μέσα στις άκρες αυτά είχαμε αυτό το τριήμερο, φανταστικό τριήμερο πραγματικά, να το ξαναζήσουμε και υπό άλλες συνθήκες, καλύτερες συνθήκες του χρόνου. Το ευχόμαστε όλοι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πάντες, από τον δημότη, τον πολίτη, τον συνεργάτη, τον υπάλληλο, τους θεσμικούς φορείς, ανεξάρτητα από ό,τι έγινε, το αν για τον χύψη λόγο δεν παραβρέθηκαν ή παραβρέθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι και νιώθω ότι πρέπει να εκφράσω αυτές τις ευχαριστίες, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι θα πρέπει να κοιτάμε με το βλέμμα στο μέλλον, για το τι μπορούμε να πάμε ακόμη πιο μακριά αυτόν τον θεσμό, για να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο εδώ στην περιοχή μας, όχι μόνο στην πόλη του Άργους Οριστικού, αλλά στον νομό γενικότερα. Μάλιστα.
Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο μια μικρή παρατήρηση έχουμε και από τον κόσμο μας τηλεφωνεί, γιατί μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά για το κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Λέει, αν μπορείτε, μέχρι που να αρχίσουν οι εργασίες, τα παιδιά να προπονηθούν στο γυμναστήριο για να μην πηγαίνουν μεσοποταμία και όταν αρχίσουν. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι καθαρά θέμα θεσμικό. Τίθενται θέματα ασφάλειας, ότι αν γίνει κάτι, μέχρι να μην γίνει κάτι πάνε όλα καλά. Όταν στραβώσει κάτι, δυστυχώς μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες και δυστυχώς από όλους αυτούς που θα εμπλέκονται κανένας δεν θα έχει καμία ευθύνη. Μάλιστα. Παρά μόνο ο Δήμαρχος και ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας. Άρα είναι αδύνατο δηλαδή να λειτουργεί. Ακριβώς. Το γυμναστήριο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει που... και με το Σύλλογο, νομίζω εκτενώς έχουν κάνει και συνάντηση και με την αρμόδια αντιδήμαρχο αθλητισμού. Το έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ και άλλωστε ήταν γνωστό ήδη από τον Οκτώβριο τον περασμένο αυτό. Μάλιστα. Το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε με τα επόμενα. Τα λέμε με τα επόμενα, πραγματικά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.